Υπέκυψε τελικά στα τραύματά της η 23χρονη φοιτήτρια από την Ινδία που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού από 6 άνδρες μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχή. Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Mount Elizabeth στη Σιγκαπούρη, όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία. Η 23χρονη έφερε βαριά τραύματα στο σώμα και στο πρόσωπο, καθώς οι δράστες την είχαν χτυπήσει με σιδηρολοστούς πριν την πετάξουν έξω από το λεωφορείο και την βιάσουν. Ο ομαδικός βιασμός της κοπέλας έχει προκαλέσει κύμα οργής στην Ινδία, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα διωγγούμενο πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές τα θύματα φοβούνται ή πιέζονται να μην καταγγείλουν το βιασμό και οι δράστες μένουν ατιμόρυτοι. Θέλω να βεβαιώσω την οικογένειά της ότι όλοι είμαστε μαζί της, με την οικογένεια. Δεν πρέπει να νιώθουν περιθωριοποιημένοι και η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τα πολιτικά τεχνάσματα και να κάνει κάτι συγκεκριμένο για αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση θα εργαστεί και με το παραπάνω για να προσπαθήσει να φέρει νόμους και να κάνει βήματα που θα εξασφαλίσουν ότι κανένας άλλος πολίτης αυτής της χώρας δεν θα χρειαστεί να περάσει από μια τέτοιου είδους τραυματική εμπειρία. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 6 υπόπτων. Η αστυνομία στο Νέο Δελχή απευθύνε σήμερα έκκληση για ηρεμία και απέκλεισε αρκετές συνοικίες στο κέντρο της πόλης, καθώς αναμένεται νέο κύμα μαζικών διαδηλώσεων.